Πληροφορίες, το αρνητικό είναι ότι μαθαίνουμε από επίσημες πηγές ότι η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Βηρυτό παρουσιάζει ολική καταστροφή από την έκρηξη στο λιμάνι της πόλης. Ευτυχώς λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχουν τραυματίες, σοβαρά τραυματίες. Είχε επικοινωνία συνάδελφος ο Μιχάλης Κυβιδιώτης με διπλωμάτη της πρεσβείας, μέλος του λογιστηρίου, είναι η αλήθεια, με τον κύριο Σέργιο Μπουσέ, αν το λέμε σωστά το όνομα. Μας επιβεβαίωσε αυτό που μάθαμε από διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι μιλάμε για ολική καταστροφή του κτηρίου της όπου στεγάζεται η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει και ένας ελαφρά τραυματίας, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι... Υπάλληλος της πρεσβείας δηλαδή, ελαφρά τραυματίας. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν τραυματίες Κύπροι. Μαθαίνουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών και το μεταδίδουμε έτσι στεντόρια για να μην υπάρχει ανησυχία. Δεν υπάρχουν Κύπροι τραυματίες. Ναι. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας από τις ζημιές που υπέστη η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέχρι εδώ είναι η πληροφόρηση. Από εκεί και πέρα, ναι, να σας πω ότι όντως όλος ο κόσμος, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου είναι έτοιμες και δηλώνουν μάλλον την ετοιμότητά τους να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της καταστροφής αυτής, της αποκάλυψης κυριολεκτικά που μαστίζει τη Βηρυτό. Μαθαίνουμε ότι γίνονται εκκλήσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως σε γειτονικές χώρες, για παροχή αίματος όλων των ομάδων. Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση και η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι έτοιμη να συνδράμει με ό,τι είναι δυνατόν λόγω και της εγκύτητας. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία έτσι τοποθέτηση και από τις Χεζμπολάχ, επειδή τα λέγαμε στην αρχή του δελτίου. Η Χεζμπολάχ αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε ανάμιξη στην έκρηξη που σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού, ομοίως και το Ισραήλ. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, καθώς θα μιλάμε για πλήρη ανάφλεξη της Ανατολικής Μεσογείου. Ενώ να σας πω ότι συλληπιτήριο μήνυμα απέστειλε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ο Δημήτρης Σιλούρης. Παρακολουθούμε τα γεγονότα.